Υπάρχουν πραγματικά απόψεις οι οποίες άλλες είναι κυριολεκτικά εξωφρενικές, άλλες είναι απόψεις που είναι πολύ εύκολο να γραφτούν στο πληκτρολόγιο ή στο κινητό χωρίς πολύ και, σκέψη, χωρίς δεύτερη σκέψη. Καμιά φορά βέβαια οι απόψεις που εκφράζουν στα social media εκφράζουν μια τάση κοινωνική που θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε μήπως ξεφεύγουμε λίγο προς καταστάσεις οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες και θα έλεγα ή ολοκληρωτικές. Το περιστατικό αυτό δεν είναι το πρώτο που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Να θυμίσω αντίστοιχο ακριβώς περιστατικό που είχε γίνει στο Πέραμα με την δολοφονία πάλι ενός Ρωμά μετά από καταδίωξη, μετά από μια κλοπή αυτοκινήτου. Έχει και συμβεί περιστατικό αντίστοιχο και στην Κρήτη. Να θυμίσω την περίπτωση του Μαραγκάκη, νομίζω στις αρχές της δεκαετίας του 2000, κάπου εκεί γύρω ήταν. Και έχει να κάνει με το τελικά, με το πρωτόκολλο, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει και αν είναι εκπαιδευμένοι ή όχι αστυνομικοί σε αυτό, στο πώς ενεργούν σε τέτοιες περιπτώσεις. Στο πώς ενεργούν δηλαδή σε πλημελήματα, γιατί η κλοπή, ας την ονομάσουμε έτσι, που έκανε ο συγκεκριμένος να φύγει χωρίς να πληρώσει 20 ευρώ, είναι ένα πολύ ελαφρύ πλημέλημα. Δηλαδή μια πολύ μικρή, ελαφρύ παραβατική πράξη. Δεν την κάνουν μόνο οι Ρωμά, την έχουν κάνει κι άλλοι. Και γιατί οι αστυνομικοί καταδιώκουν με τόσο μένος και διακινδυνεύοντας καταρχήν την ίδια τους τη ζωή, γιατί μιλάμε για καταδίωξη με μοτοσυκλέτες, δεν μιλάμε για καταδίωξη με αυτοκίνητα, χωρίς να υπάρχει αναλογικότητα στην αντίδραση των αστυνομικών σε σχέση με το μέγεθος και τη βαρύτητα της παράβασης. Και βέβαια εκεί καταλήγουμε ότι είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι θέμα διαχείρισης του στρες, του θυμού, του άγχους και επιχειρησιακής οργάνωσης της αστυνομίας. Εγώ δεν το βλέπω διαφορετικά. Δηλαδή το ότι συζητάμε πια για τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν από τους Ρωμά, γιατί υπάρχουν, αυτό είναι αναμφισβήτητο, δεν έχει σχέση με αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι άλλο το θέμα να συζητήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι Ρωμά ως κοινωνική ομάδα, αλλά και η κοινωνία από την ομάδα των Ρωμά, που είναι άλλες πολιτικές που προφανώς πρέπει να εφαρμοστούν και έχουν εφαρμοστεί άσχετα αν έχουν πετύχει ή όχι. Και εντελώς διαφορετικό η ενέργεια των αστυνομικών σε μια παρόμοια περίπτωση όπως αυτή που συνέβη 16χρονο. Δηλαδή, πρώτο επιχειρησιακό λάθος είναι ότι δεν καταδιώκεις με μοτοσυκλέτες να σταματήσεις αυτοκίνητο. Δηλαδή, το ότι έρχεσαι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο του πανικοβλημένου, του φοβισμένου, του εγκληματία, αν θέλετε, ανθρώπου που οδηγεί αυτοκίνητο και προφανώς πιστεύει ότι εμβολίζοντας μια μηχανή πολύ πιο εύκολα θα διαφύγει, έχεις κλιμακώσει το επεισόδιο χωρίς λόγο. Πείτε μου, και θα έρθω λίγο στο επιχειρησιακό, πείτε μου, αν θυμάμαι καλά, 10 μέρες πίσω, ένας άλλος αστυνομικός της ίδιας ομάδας κλήθηκε σε ένα άλλο βενζινάδικο πάλι στη Θεσσαλονίκη, όπου μια οικογένεια δεν είχε να πληρώσει και πλήρωσε τα 20 ευρώ αστυνομικός. Αντί για σύλληψη δηλαδή. Ναι. Τις όψεις, τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ναι, αλλά επειδή μιλάμε για το συμβάν και έχετε δίκιο και καλό είναι να το αποσυνδέουμε από τα υπόλοιπα. Όχι ότι τα υπόλοιπα δεν είναι θέμα, αλλά εδώ μιλάμε για έναν πυροβολισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού ενός 16χρονου. Καλό είναι να σταθούμε σε αυτό το γεγονός και τα υπόλοιπα είναι ένας κύκλος συζητήσεων, αν θέλει κακήθεν. Να πούμε το εντελώς πρακτικό, κύριε Σακίνη. Καταρχήν, αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, το ότι εποχούμενοι αστυνομικοί πυροβολούν αυτοκίνητα που διαφεύγουν και καταφέρουν να τα πετύχουν στα λάστιχα ή δεν ξέρω τι, είναι μύθοι. Είναι στις ταινίες. Στην πραγματικότητα, ένας αστυνομικός ο οποίος καταδιώκει με μοτοσυκλέτα, έχει φτάσει το στρες του στο ανώτατο επίπεδο. Είναι σε μια κατάσταση να διαχειριστεί το φόβο του, το στρες, το θυμό του, τις επιδεξιότητες που χρειάζεται για να κάνει την καταδίωξη. Δεν είναι σε θέση να πυροβολήσει ένα λάστιχο. Αποκλείεται. Είναι πυροβολώντας όμως διακινδυνεύει και τη ζωή του καταδιωκόμενου, διακινδυνεύει και τη ζωή των περαστικών. Για να προχωρήσει ο πυροβολισμό υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που λέει σε ποιες καταστάσεις. Κυρίως και λέει ξεκάθαρα σε καταστάσεις άμυνας. Σε καταδίωξη απλή δεν πυροβολείς. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ας ακούγεται δυσάρεστο. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι ότι με τη μοτοσυκλέτα κάνοντας καταδίωξη αποτροπής, δηλαδή για να σταματήσει τον άλλον, είσαι ευάλωτος, κινδυνεύεις. Χρειάζεται συνέργεια, ακόμα και θα έχετε δει πάρα πολλές φορές καταδιώξεις σε ξένες χώρες που γίνονται live ή που προβάλλονται από τις τηλεοράσεις, πραγματικές, όχι σε ταινίες, ότι δεν γίνονται με μοτοσυκλέτες, γίνονται με αυτοκίνητα.
Κύριε Παπακοσταντή, εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως, είπατε είναι θέμα πρωτοκόλλου. Είναι θέμα μόνο πρωτοκόλλου, είναι θέμα εκπαίδευσης. Είναι... Ναι, για να τηρήσεις το πρωτοκόλλο πρέπει να είσαι εκπαιδευμένος να το τηρήσεις. Και εκπαιδευμένος να το τηρήσεις όχι σε καταστάσεις ήρεμες. Δηλαδή πρέπει να είσαι εκπαιδευτής, όπως είπα πριν, στη διαχείριση καταρχήν του στρέσου. Ο αστυνομικός είναι πολύ δύσκολη δουλειά του. Έχει μόνιμο στρες, μόνιμο άγχος. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένος ακριβώς για να διαχειρίζεται αυτό το άγχος, αυτό το στρες, αυτό το θυμό. Διότι υπάρχει και θυμό σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να έχει κατανοήσει ότι ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Αυτό είναι βασική αρχή της δημοκρατίας. Εδώ με ρωτάει πολλοί κόσμος, θα μπορούσαν να έχουν τα στοιχεία πάρει του αυτοκινήτου και να οδηγηθούν σε σύλληψη μετά? Βεβαίως. Αυτή ήταν η πιο λογική κίνηση. Δεν ξεκινάς καταδίωξη για ένα, μέσα σε δρόμους, κινδυνεύοντας και πολίτες. Γιατί μια καταδίωξη δεν κινδυνεύει μόνο ο καταδιωκόμενος και ο καταδιώκων. Κινδυνεύουν και οι περαστικοί, οι πεζοί ενδεχομένως, δηλαδή διακινδυνεύεις πάρα πολύ κόσμο. Ο Σάκης, ερώτηση. Κύριε Παπακοσταντή, λέει, μπορεί η αστυνομία να τραβήξει πιστόλι χωρίς να έχει απειληθεί καν από όπλο? Είναι βασικό για όλους μας να ξέρουμε. Αύριο μπορεί να κλέψω ένα λουκάνικο, αν πεινάω. Μπορεί προληπτικά να απειλήσει για να έχει, εφόσον πιστεύει ότι ο απέναντί του ενδεχομένως έχει όπλο και θα το τραβήξει. Όχι να πυροβολήσει όμως. Δεν πυροβολεί πρώτος, να το πούμε απλά. Μάλιστα. Λέει ο Γρηγόρης εδώ. Άρα, λέει, κύριε Παπακοσταντή, θα το διαβάσω όπως το γράφει. Φταίει ο μπάτσος, ας τον κλέφτη να φεύγει, δηλαδή η αστυνομία παρούσης έβγεται νεκέδες. Δεν είπε αυτό ο κύριος Παπακοσταντής, ας τον κλέφτη να φύγει. Άλλο είπε. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να πω σε αυτό που το γράφει ξεκάθαρα, ότι καλός ή κακός, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ο αστυνομικός και όχι ο μπάτσος όπως λέει, πρέπει να λειτουργεί με κανόνες. Δεν λειτουργεί κατά το δοκούν. Γι' αυτό είναι αστυνομικός, γι' αυτό είναι εκπαιδευμένος, γι' αυτό πληρώνεται. Και αυτό είναι και το μειονέκτημά του, αν θέλετε. Ότι πρέπει να λειτουργεί με κανόνες. Ενώ ίσως ο εγκληματίας δεν λειτουργεί με κανόνες. Το ξέρουμε οι αστυνομικοί αυτό. Ποιο είναι το θέμα εδώ, λοιπόν, κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, το θέμα κατά τη γνώμη μου είναι πολύπλοκο. Είναι λάθος να το κομματικοποιούμε, να το πολιτικοποιούμε. Γιατί βλέπετε ότι πάντα υπάρχει το εξής πρόβλημα στην Ελλάδα. Ότι η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αυταρχικές ενέργειες αστυνομικών. Όταν αλλάζει η κυβέρνηση και γίνεται αντιπολίτευση κατά το ίδιο, χωρίς κανείς να εμβαθύνει στα πραγματικά αίτια που οδηγούν σε τέτοιες άστοχες ενέργειες, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ανάγκη σοβαρής, σοβαρότατης εκπαίδευσης των αστυνομικών, που επιμένω και το λέω χρόνια ότι είναι ελλειμματική σε σχέση με τα προβλήματα και με τις καταστάσεις που καλούνται να διαχειριστούν. Λέει εδώ... Και είναι διαχρονικό αυτό και διακομματικό, έτσι. Λέει εδώ ένας φίλος. Θέλω, αν γίνεται ο Μιλόν, ο οποίος είναι, αν άκουσα, εκτός των άλλων, είναι και αστυνομικός, ήταν αστυνομικός, είναι σε αποστρατεία, διδάσκει όμως εγκληματολογία, το λέω για τον Νικόλα, να μας πει τη γνώμη του για το εξής περιστατικό. Λέει, πριν 1,5 χρόνο στο διπλανό οικόπεδο από το δικό μου, υπάρχει ένας χώρος όπου κάποιος αποθηκεύει εξοπλισμό από καταστήματα που κλείνουν. Μια νύχτα, λοιπόν, γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, άκουσα θορύβους. Βγήκα έξω και είδα 5 φιγούρες να κινούνται ανάμεσα στα αντικείμενα. Άρχισα να φωνάζω και να τους καλώ να φύγουν γιατί θα καλέσω την αστυνομία. Κατόπιν μπήκα μέσα, γιατί ήταν 5, και πήρα τηλέφωνο την άμεσο δράση. Ανέφερα το περιστατικό και η πρώτη ερώτηση που μου έκανε η τηλεφωνήτρια του κέντρου άμεσης δράσης ήταν: είναι Ρωμά? Απάντησα: δεν ξέρω. Με ρώτησε συνέχεια: είναι Μελαμψή? Απάντησα: πιθανόν, αλλά είναι σκοτάδι και δεν μπορώ να διακρίνω. Καλά μου απάντησε: κλείστε να καλέσω μονάδα που είναι κοντά να επέμβει. Ακόμη περιμένω. Ναι, ένα πρόβλημα που θέτει ο ακροατής και έχει δίκιο είναι το εξής. Πάρα πολλοί κόσμοι φοβάται ότι όσο πιο πολλοί κανόνες μπαίνουν στη δράση των αστυνομικών, τόσο πιο αναποτελεσματική θα είναι και τόσο περισσότερο θα εκτραχύνεται ο εγκληματίας. Είναι ένας φόβος των συντηρητικών πολιτών και είναι ένας εύλογος φόβος. Όμως η εκπαιδευμένη αστυνομία ακριβώς αυτό προσπαθεί να κάνει. Να είναι αποτελεσματική, είναι βασικός όρος και βασική προϋπόθεση για να υπάρχει μια αστυνομία, είναι να είναι αποτελεσματική, διακυβεύοντας όσο το δυνατόν όμως λιγότερο, να καταπατά δικαιώματα των πολιτών. Μάλιστα. Διότι επιμένω στη συγκεκριμένη περίπτωση, φανταστείτε την εικόνα, αυτοκίνητο καταδιώκεται από μοτοσυκλέτες. Ο μοτοσυκλετιστής εν κινήσει οτιδήποτε, όπως και να πυροβολήσει, δεν μπορεί να σημαδέψει, είναι ανθρώπινο, κινδυνεύουν πεζοί. Κινδυνεύουν επωχούμενα άλλα αυτοκίνητα ενδεχομένως να εμβολιστούν.
ακόμα και αν τον εγκλωβίσουν οι αστυνομικοί αυτών που το καταδιώκουν με αυτοκίνητο, είναι ευάλωτοι οι αστυνομικοί, διότι αυτό με μία όπιστα, με μία μπορεί να ρίξει τη μοτοσυκλέτα και να κινδυνέψει ο αστυνομικός. Και αυτό, όλο αυτό, το ερώτημα είναι αν το διακύβευμα αυτό αξίζει σε σχέση με τη βαρύτητα της πράξης. Υπάρχουν άλλοι κανόνες και άλλα πρωτόκολλα για έναν ο οποίος οδηγεί αυτοκίνητο, για παράδειγμα έναν τρομοκράτη, και ο οποίος έχει παρασύρει 2-3 αυτοκίνητα, 2-3 πεζούς, όπως έχουν γίνει επιθέσεις σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, και πρέπει το συντομότερο δυνατόν να τον αποτρέψεις άμεσα. Εκεί πυροβολείς, γιατί κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές ενδεχομένως. Και είναι άλλο το διακύβευμα όταν μιλάμε για 20 ευρώ, που το ήξεραν ότι είναι για 20 ευρώ, ένα ελαφρύ πλημέλημα. Λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης: θέλω την επιστημονική άποψη του κύριου Παπακοσταντή. Ανήλικος μπορεί να οδηγεί, ο γονέας έχει ευθύνη για αυτό που του το επιτρέπει? Προφανώς. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Εντάξει, έχουν ευθύνη να πάνε για παραμέληση. Μισό λεπτό. Ακριβώς, αλλά ας πάνε για παραμέληση ανήλικου. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Τι σημαίνει? Προσέξτε, θέλω να σας διαβάσω μαζικά τα ερωτήματα για να απαντήσετε συνολικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του θύματος αυτής της περίπτωσης ως προσέγγιση της θυματολογίας, για να καταλάβουμε έστω και λίγο τη συμπεριφορά των συνανθρώπων μας Ρωμά? Ο Περικλής: θα πάει να τον καταδιώξει η αστυνομία στον καταβλισμό που δεν πάει καν η αστυνομία? Από τα λεγόμενα, λέει ο Διονύσης, του κυρίου Παπακοσταντή, εξηγούνται πολλά για την κατάσταση του κράτους και της αστυνομίας. Εάν διοικητής της αστυνομίας μας λέει να αφήνουμε τους παραβάτες, γιατί αυτό σας είπε, χωρίς να εφαρμόζεται ο νόμος, τι να πούμε μετά από αυτό? Γιατί ο νόμος λέει να πυροβολήσεις τον άλλον. Ο νόμος δεν λέει να πυροβολήσεις. Ο νόμος λέει ακριβώς να εφαρμόζεται ο νόμος. Και είναι νόμος το πότε θα πυροβολήσει ο αστυνομικός. Άλλος εδώ. Είναι νόμος. Δεν πυροβολεί ο αστυνομικός κατά το δοκούν. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο βασικότερος νόμος που μας προστατεύει όλους, και τον κύριο που γράφει αυτά, είναι ο νόμος που τον προστατεύει από μια αυταρχική συμπεριφορά του οποιοδήποτε, συμπεριλαμβανομένου και του αστυνομικού. Αλλήμωνο και δεν λειτουργούν οι δημόσιοι λειτουργοί κάτω από νόμους. Ο Μάριος: αν είναι να πληρώνουμε την ελληνική αστυνομία για να συλλαμβάνει σκοτώνοντας, τότε ας το κάνει ο κάθε ανεκπαίδευτος πολίτης μόνος του. Κρίμα Ναι, κρίμα, άλλια, όλες τις απόψεις διαβάζουμε. Κρίμα που αντί να εκπαιδεύει σωστά τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, προσπαθεί να μαζέψει τα σημάζευτα με επικοινωνιακά τρίκ. Να πούμε και το άλλο, κύριε Σαχίνη. Όσο και να εκπαιδεύει σωστά, μιλάμε για ανθρώπινες ενέργειες και όχι για ρομπότ. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σκληρά, ξενυχτάνε, κινδυνεύουν για τους αστυνομικούς, δουλεύουν κάτω από δύσκολες καταστάσεις και πολλές φορές σκέφτονται μη μου τύχει το κακό, και είναι απόλυτα λογικό. Η ανάγκη της εκπαίδευσης σε πολλά πράγματα, τόσο της ψυχολογικής όσο και της επιχειρησιακής των αστυνομικών, δεν θα εξαλείψει τέτοια φαινόμενα εντελώς. Είναι ανθρώπινο, γιατί πάντα είμαστε άνθρωποι, είμαστε, αλλά θα βελτιώσει πάρα πολύ και την απόδοση των αστυνομικών και τη συμπεριφορά τους, και θα μειώσει και παρόμοια περιστατικά. Να θυμίσω ότι στην Ελλάδα η δημοκρατία έχει κινδυνέψει από περιπτώσεις σοβαρότατες από τέτοιες αστοχίες αστυνομικών. Η περίπτωση Γρηγορόπουλου είναι χαρακτηριστική. Μελετάται ως case study στο πώς μία απρόκλητη επίθεση αστυνομικού που σκότωσε ένα 15χρονο, ανεξάρτητα από. Δεν μπορεί να σκεφτούμε ποτέ το θύμα, την ιδιότητα του θύματος, για να δικαιολογήσουμε τη δράση του δράστη. Την άρχισε παραλίγο να την αφήνει η χώρα στον αέρα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης: άποψή μου είναι πως θύματα είναι και οι δύο. Και ο άτυχος 16χρονος που χαροπαλεύει στην αντιετική και ο αστυνομικός. Ο 16χρονος θύμα της συνολικής αντιμετώπισης πολιτείας μας, που δεν έχει φροντίσει ώστε οι νόμοι να εφαρμόζονται παντού και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Και δυστυχώς αυτό έχει ως συνέπεια τέτοιες κοινωνικές ομάδες να ζουν μέσα στην παρανομία. Καλά, δηλαδή βενζίνη χωρίς να πληρώσει, νομίζεις ότι βάζει μόνο Ρωμά, Δημήτρη? Και απ' την άλλη ο αστυνομικός που είναι θύμα της ελλιπούς εκπαίδευσης, όπου το να σηκώσει το όπλο και να πατήσει τη σκανδάλη είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Πρώτα έχουν εξαντληθεί όλα τα υπόλοιπα παθητικά και ενεργητικά μέτρα. Ο ένας θα την πληρώσει την εντατική παλεύοντας για τη ζωή του και ίσως να πεθάνει κιόλας, και ο άλλος θα το πληρώσει μέσα από την οδό της δικαιοσύνης. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή άποψη, και τελικά αυτή είναι η κατάληξη των πραγμάτων. Αυτή θα είναι η κατάληξη των πραγμάτων. Δηλαδή, ξεκίνησε ένα απλό πλημέλημα των 20 ευρώ, ας το πούμε έτσι, και κατέληξε ένας άνθρωπος να κινδυνεύει να πεθάνει και ένας άνθρωπος να χάσει δουλειά, καριέρα και ούτω καθεξής. Δηλαδή, δεν είναι απλά πράγματα. Και όντως, αυτή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Πάντως, θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι πάει λάθος,
να μην λέμε αυτή η γενική άποψη που ομολογουμένως με τρομάζει και νομίζω τρομάζει και εσάς, ότι δώσε αέρα στην αστυνομία γιατί μας έχει φάει το έγκλημα. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα του εγκλήματος. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είμαι από εκείνους που λέω ότι η Ελλάδα είναι όαση ηρεμίας, ησυχίας σε σχέση με το τι συμβαίνει στον κόσμο. Και καλό είναι να ενημερωνόμαστε. Ούτε η κοινωνία μας έχει χειροτερέψει σε σχέση με το παρελθόν. Άσχετα ότι μαθαίνουμε πολύ περισσότερο πια τα εγκλήματα, πληροφορούμαστε για τα πάντα. Και δυστυχώς έχουμε τα social media που επιτείνουν την παρορμητική συμπεριφορά μας, που μπορούμε να γράψουμε ό,τι θέλουμε μέσα από τα ανώνυμα πληκτρολόγια. Λέει ο Γιάννης, μήπως μπορεί ο κ. Παπακοσταντής να μας ενημερώσει για το ποια αστυνομία θεωρείται αποτελεσματικότερη στο έργο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια τα χαρακτηριστικά της? Δεν υπάρχουν τέτοια κριτήρια. Η αποτελεσματικότητα της αστυνομίας κρίνεται από την ικανοποίηση που νιώθει η κοινωνία, η τοπική κοινωνία της από αυτήν. Αυτά απλά και πράγματα. Και αν υπονοεί για παράδειγμα να πούμε ότι η γερμανική αστυνομία είναι καλύτερη, γιατί κάποιοι λένε ότι εκεί η αμερικάνικη αστυνομία είναι καλύτερη και γι' αυτό μπορούμε να δούμε τους δείκτες εγκληματικότητας και να δούμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το έγκλημα δεν το αντιμετωπίζει μόνο η αστυνομία, το αντιμετωπίζει συνολικά η κοινωνία και ένας βραχίωνας της αποτελεσματικότητας είναι και η αστυνομία. Ο Διονύσης. Να μας πει ο κύριος Παπακοσταντής από ποιο ποσό και πάνω πρέπει να γίνεται η καταδίωξη να γίνουν τα δέοντα. Μισό λεπτό, κύριε Παπακοσταντή, μισό. Δηλαδή, ρε Διονύση, από ποιο ποσό και πάνω επιτρέπεται ο αστυνομικός σηκώσει το πιστόλι να σε πυροβολήσει στο κεφάλι? Για πες μου. Υπάρχει ποσό? Αυτό μας ρωτάς τώρα. Θέμα έλεος. Σε διαδικασία ερωταπαντήσεων, βρίσκομαι και στο εξωτερικό, βρίσκομαι στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή. Απλά αυτό που θα πρέπει να κατανοήσουμε, νομίζω και πρέπει να μας μείνει σαν ιδέα, ότι για να είμαστε όλοι προστατευμένοι και από τον εγκληματία και από την αστοχία του δημόσιου λειτουργού και όχι μόνο του αστυνομικού, του οποιοδήποτε δημόσιου λειτουργού, πρέπει να εφαρμόζουμε τους νόμους. Πάρα πολύ απλά. Τους νόμους που αφορούν όλους μας. Κάτω από νόμους λειτουργεί και ο αστυνομικός και ο δικαστής και ο εφοριακός και όλοι. Έτσι, αν λέμε ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή μπούμε στη λογική ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, δηλαδή από τη στιγμή που έχω σκοπό να καταδιώξω ή να φιλετερός εγκληματία, μπορώ να κάνω τα πάντα, τότε το έχουμε χάσει τελείως. Ή να πάμε σαν την αστυνομία στο Σαν Φραντζίσκο με αυτά τα ρομπότ που θα παίρνουν εντολή και δεν θα σταματούν αν δεν πέσει κάτω νεκρός. Αυτό. Να. Μάλιστα. Είναι μία άποψη. Μακριά είμαστε από αυτό.